Μεγάλης εμβελίας για να πιστεί ο ελληνικός λαός για πράγματα τα οποία είναι αντίθετα προς τη συνείδησή του και προς το κύτταρό του. Και τα οποία δεν το. Και φτάνουμε στο σημείο, πατέρα Γεωργία. Άρα παραπληροφορείται. Παραπληροφορείται βεβαίως. Και φτάνουμε στο σημείο λοιπόν σήμερα να κάνουν πράγματα αφού έχουν φτάσει, αφού έχουν προηγηθεί όλα αυτά που απαξιώνουν, προσπάθησαν μέσω αυτών να απαξιώσουν την Εκκλησία ή τους εκκλησιαστικούς παράγοντες, ας πούμε, στη συνείδηση. Θα μιλήσουμε και άλλους πυλώνες που προσπαθούν να απαξιώσουν. Ένα παράδειγμα τελευταίο να σας πω, για το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Εκκλησίες χωρίς καμπάνα. Πού ξανακούστηκε αυτό? Εκκλησίες χωρίς καμπάνα. Τώρα βγαίνει ένας νόμος που απαγορεύει, λέει, να χτυπάνε οι εκκλησίες τις καμπάνες για να πηγαίνει ο πιστός και, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο αυτό, αλλά να χτυπάνε και εορταστικά, να χτυπάνε σε μια κηδεία, να χτυπάνε σε ένα γάμο, να χτυπάνε σε ένα μυστήριο, να χτυπάνε την Κυριακή, που είναι συνυφασμένο με τη ζωή μας και με τα ακούσματά μας. Είναι πιο πολύ δεμένο με την ύπαρξή μας ο ήχος της καμπάνας από την οποιαδήποτε μουσική. Όλα αυτά μου θυμίζουν την τουρκοκρατία και είναι περιπεπλεγμένα με ιδεολογικές αγγυλώσεις. Στην τουρκοκρατία, όπως ξέρετε, Επιβεβλημένες αγγελώσεις, ναι. Αυτές, ιδεολογικές, ναι. Διάφορες. Λοιπόν, ιδεολειπτικές, επιτρέψτε. Ιδεολειπτικές. Στην τουρκοκρατία είχαν αφαιρεθεί οι σταυροί από τις εκκλησίες εξωτερικά που να φαίνονται και είχε απαγορευτεί η κορδονοκρουσία. Γι' αυτό, όπως αναφέρουν οι πηγές, με ξύλινο σήμανδρο γύριζε ο νεοκόρος και χτυπούσε για να πει στους αυτούς ότι αρχίζει η λειτουργία ή ότι θα γίνει η λειτουργία. Δεν μπορούσαν να ειδοποιήσουν αλλιώς το λαό. Το λαό. Για το οποιοδήποτε. Το καταλαβαίνετε λοιπόν πού οδηγούμεθα κάτω από αυτά τα έβηχα και υποκριτικά, τα οποία λέγονται ότι δήθεν μας ενοχλούν και τα τι αυτά. Ποιον ενοχλούν? Ενοχλούν αυτούς που ήρθαν, τους εισβολείς επίκους της χώρας, στους οποίους αναγνωρίζουν πλήθος δικαιωμάτων, προσευχηθείτε το που θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε. Εμείς δεν εμποδίσαμε ποτέ σαν λαός κανένα να εκφράσει το θρησκευτικό του συνέστημα. Εμείς εμποδιζόμεθα πάντα. Αυτά λοιπόν είναι μέρος. Και τώρα, επειδή ενοχλούνται κάποιοι, θα σταματήσει η κορδονοκρουσία? Είναι αδιανόητο. Ενώ βέβαια τα ηχεία των πάσης φύσεως συγκεντρώσεων κομματικών ηχούν στη διαπασόνη και δεν ενοχλούν κανέναν. Όχι μόνο αυτό, και των άλλων κέντρων διασκεδάσεως και λοιπά. Ναι, όλα τα άλλα δεν ενοχλούν. Εφιάλτης μέσα στη νύχτα για τους ανθρώπους που θέλουν να κοιμηθούν ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν ενοχλούν. Λοιπόν, αλλά όπως είπαμε. Συγχωρήστε με, η Εκκλησία τι θα πει τώρα για τον νόμο περί απαγορεύσεως της κορδονοκρουσίας? Θα πει κάτι? Θέλω να πιστεύω ότι θα τοποθετηθεί. Και εγώ θέλω να το πιστεύω, αλλά και εσείς οι ιερείς θα πρέπει να ενισχύσετε. Ήδη δεν τοποθετούμε. Όχι εσείς μόνο. Όχι, λέω. Σωστό. Αυτό είναι μια δημοσία τοποθέτηση. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να και η ηγεσία της Εκκλησίας. Και όταν το συσχετίζω με την τουρκοκρατία κάποια πράγματα, νομίζω ονοώ σωστό. Ονοώ. Όπως εκεί με τις φορολογίες και με όλα τα άλλα προσπάθησαν να εξοντώσουν το λαό και να του πάρουν και την ψυχή, να τους κάνουν να εξισλαμιστούν, να χάσουν την εθνική τους ταυτότητα. Κάτι παρόμοιο γίνεται και τώρα. Έτσι, και θα σας το αποδείξω. Με το ότι πλήττονται και άλλοι πυλώνες. Τονίσαμε για την Εκκλησία, τονίσαμε για την παιδεία, που έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και για την παιδεία. Δεν εξαντλούνται, είναι ένα κεφάλαιο. Είναι κάποιες εκπομπές. Ναι, τονίσαμε την οικογένεια, είναι η οικογένεια. Για δέστε τι λυσώδης πολεμική κάθε της οικογενείας. Για δέστε όλα αυτά τα δήθεν νεωτεριστικά που είναι τα οπισθοδρομικότερα νομοθετήματα για εκτρώσεις, για ομοφιλοφιλία, για μοιχεία, για όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα βλέπουμε αιώνες πριν, στην εποχή της Ρωμαιοκρατίας που ανθούσαν και σήμερα μας τα φέρνουν ως καινούρια. Ποιον κοροϊδεύουν? Τους αδαείς. Γι' αυτό θα τα λέμε και θα τους ξεμπροστιάζουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Και αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε και ειδικότερες εκπομπές. Βεβαίως και θα κάνουμε πάρα πολύ να πούμε για αυτά τα θέματα. Βεβαίως και θα πρέπει να τα πούμε στοιχεία. Όλα αυτά. Βεβαίως γιατί επιτέλους, εμείς πατέρα Γεώργιε πιστεύουμε ότι η Εκκλησία έχει λόγο. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω κάτι. Ακούω που φωνάζουν και λένε, μα βγαίνει λέει ο Αρχιεπίσκοπος ή ο κάθε επίσκοπος και μιλάει. Όταν είναι ενοχλητικός
με το λόγο του και ενοχλεί όλους αυτούς τους αντιθέτους, ας το πω έτσι, ή αυτούς που επιβουλεύονται την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Όχι, δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει, όμως ο ελληνικός λαός ξέρει ότι προσφεύγει και πάει στον παπά και του λέει «Παπούλη, τι να κάνω, έχω αυτό το πρόβλημα, τι να κάνω». Προσφεύγει γιατί? Για να ακούσει το λόγο του, να ακούσει την κουβέντα του, τη συμβουλή του, την προτροπή του, χωρίς να τον πληρώσει τον παπά όπως πληρώνει τον ψυχολόγο ή τον οποιοδήποτε άλλο ειδικό, χωρίς να τον πληρώσει, να ακούσει τη συμβουλή του. Ο παπάς, χωρίς ίδιον όφελος, θα του δώσει τη συμβουλή του και έλεγε συγχωρημένη μάνα μου, το είπε ο παππούλης. Δεν ξέρω, παιδάκι μου, έτσι είπε ο παπάς. Τώρα σταμάτα, κάνε αυτό που πρέπει. Γιατί έτσι πρέπει. Και, εν πάση περιπτώσει, ξέρανε, δεν το λέγανε στην τύχη και δεν ήταν δογματικό αυτό που έλεγε, αυτό θα κάνεις και τέλος, αυταρχικό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ήταν για το καλό του άνθρωπου και για το καλό της οικογένειας. Και πάντοτε απέβαινε σε καλό. Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν και εξαιρέσεις, αλλά θέλω να πω ότι ο κόσμος ήθελε να ακούει το λόγο του παπά. Σήμερα λοιπόν ο παπάς δεν έχει λόγο. Λοιπόν, επειδή εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό και επειδή αντιθέτως πιστεύουμε ότι έχει λόγο η Εκκλησία και μάλιστα σοβαρό και υπεύθυνο λόγο για όλα τα θέματα, κοινωνικά και κυρίως για τα εθνικά θέματα, αυτή είναι δική μου πεποίθηση και το λέω έτσι ευθέως και ευθαρσώς, γι' αυτό λοιπόν το λόγο σας καλέσαμε και σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε εδώ. Και θα το ξανακάνουμε για να αγγίξουμε πάρα πολλά θέματα και να τα πούμε το κάθε τι με το όνομά του. Ναι, καταρχάς είπαμε ότι αυτή η νοοτροπία και αυτή η λογική και αυτή η ιδεολογία είναι ξένη προς την ελληνοθόδοξη παράδοση. Είναι ιδεοληψία, πατέρα. Είναι ξένη προς την ελληνοθόδοξη παράδοση. Πάντοτε παροιμήν στην καθημάς Ανατολή, σε εμάς εδώ, η ποιμένουσα Εκκλησία και ο λαός ήταν μαζί, ήταν η μάνα, η προστάτης, η σώτηρα του γένους. Ποτέ δεν ήταν απέναντι και αντίπαλοι. Ποτέ δεν επιβουλεύτηκε ο μέτρος. Συγγνώμη. Στον παπισμό και στον προτεσταντισμό, στις χώρες της Ευρώπης, στις Ευρωπαϊκές Ενώσεις, που είναι μια άλλη παράδοση εξωεκκλησιαστική, διότι περιέπεσαν στις αιρέσεις και τα έχουν κάνει μουσκεμα, ας πούμε. Θέλησαν να κυριαρχήσουν του κόσμου, και έγιναν εχθροί του κόσμου. Μην ξεχνάτε ότι στον παπισμό παλαιότερα κάποιοι έλεγαν και το υπεστήριζαν αυτό στο Μεσαίωνα ότι οι λαϊκοί είναι εχθροί της Εκκλησίας. Γι' αυτό και βλέπεις αυτή τη χαόδη διαφορά μεταξύ του κλήρου και του λαού. Ο κλήρος κοινωνούσε σώμα και άμα, στους άλλους έδιναν μόνο το ένα και όχι το άλλο. Λοιπόν, επομένως κατεπίεσαν το λαό με τη φεουδαρχία κλπ. Επίσης, εξεμεταλλεύθησαν το λαό. Γι' αυτό και έχουμε τη Γαλλική Επανάσταση. Γι' αυτό έχουμε το διαφωτισμό, τα οποία είναι κινήματα και εκρήξεις των αγανακτισμένων τότε, κατά αυτών οι οποίοι τον εξεμεταλλεύονται. Έτσι. Και επειδή αυτούς γνώριζαν σαν εκπροσώπους του Χριστού, επί της γης, δεν ήξεραν για την Εκκλησία, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την Ορθόδοξο, σου λέει έξω ο Χριστός, έξω η Εκκλησία, έξω. Τα γνωστά που βλέπω. Ναι. Από εκεί έχουν ξεκινήσει αυτές οι ιδεολειψίες, οι οποίες όταν μεταφέρονται στην Ελλάδα, δεν έχουν εφαρμογή, διότι δεν έχουμε τις ίδιες προϋποθέσεις. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και όσοι το λένε, ας πάρουμε και αυτή την περίπτωση που κάποιοι καλοπροαίρετα το λένε από άγνοια, ας το μάθουν για να πάψουν να το λένε. Μα σε αυτούς απευθυνόμαστε κυρίως. Έτσι. Σε αυτούς που από άγνοια, λοιπόν, αλλά από καλή προαίρεση ακούν, έτσι, και θα ακολουθούν. Επομένως, και όταν δεν λέμε και κάτι άλλο που πρέπει να το πούμε και αυτό, όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τους κληρικούς. Είτε πατριάρχης είναι αυτός, είτε αρχιεπίσκοπος, είτε μητροπολίτης, είτε πρεσβύτερος, είτε διάκονος, είτε μοναχός, είτε οδηγός. Όταν λέμε Εκκλησία, εννοούμε το σύνολο κλήρου και λαού. Αυτοί οι οποίοι είναι βαπτισμένοι, οι οποίοι πιστεύουν και οι οποίοι συμμετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας, διότι είναι μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Η οποία είναι του Χριστού. Άρα και αλλήλων μέλη. Επομένως, μέσα σε αυτή την εκκλησιαστική συνείδηση, εσύ για μένα είσαι αδερφός μου. Επομένως, είσαι ο εαυτός μου.
Γι' αυτό το αγαπάτε αλλήλους έχει απόλυτη εφαρμογή. Έτσι, μα είναι λόγος αγάπης και όχι αλληλόγος. Εκμεταλλεύσεις οποιοδήποτε λόγος εκφέρεται. Τα άλλα όλα είναι ανοησίες που λέγονται προς κατανάλωση. Πατέρα Γεωργία, έχουμε πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Σήμερα το είπατε και στην αρχή, ανεργία, φτώχεια, πείνα, χρέη στην χρόνια Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν την Εκκλησία. Έχουμε όμως και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Δεν μας φτάναν αυτά τα δεινά που προήλθαν από την κακοδιαχείριση αυτών που σήμερα μας λένε ότι πρέπει να πληρώσουμε τα δικά τους τα σπασμένα, τη δικιά τους κακοδιαχείριση. Έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε αθρώα εισβολή λάθρομεταναστών, οι οποίοι έχουν κάνει έναν επικισμό και βέβαια, εδώ θέλω να πω δύο πραγματάκια, επιτρέψτε μου. Ενώ ακούμε την ώρα της αρτοκλασίας να μας φυλάξει ο Θεός από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων. Εμφυλίου πολέμου και πνευματικού θανάτου. Ναι, επιδρομής αλλοφύλων. Έχουμε σήμερα μια επιδρομή αλλοφύλων. Και βέβαια, τους οποίους η Εκκλησία μας, δεν μιλώ για αυτούς τους ανθρώπους, δεν μιλώ για ανθρώπους που ξεκίνησαν από μια χώρα να πάνε σε μια άλλη, να μεταναστεύσουν νομίμως, να βρουν μια καλύτερη τύχη. Δεν μιλάμε για αυτούς έτσι. Μιλάμε για την αθρώα εισβολή λάθρομεταναστών. Μεταφορά θα έλεγα. Μεταφορά βεβαίως. Για να είμαστε πιο ακριβείς. Ναι, για να είμαστε πιο ακριβείς. Σωστό, μεταφορά. Όμως η Εκκλησία εδώ παίζει ένα ρόλο. Ταΐζει. Είναι έτσι λίγο ίσως ακουστεί σκληρή η ερώτησή μου. Ταΐζει. Και βέβαια θυμάμαι και ένα το απόσπασμα χωρίς να έχω στο μυαλό μου πολλά και μεγάλα αποσπάσματα από τα ιερά μας βιβλία, αλλά θυμάμαι το απόσπασμα της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Άρα ουνός καιρών έχομεν, εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Τα βάζω αυτά για να ρωτήσω το εξής. Όταν η Εκκλησία φροντίζει τους λαθρομετανάστες. Τη στιγμή μάλιστα που έχει τεράστιες ανάγκες ο ίδιος ο ελληνικός λαός, έτσι, οι ορθόδοξοι Έλληνες. Και οι οποίοι λαθρομετανάστες, σε μεγάλο ποσοστό, είναι φορείς εγκληματικότητος. Δηλαδή βλάπτουν τον ελληνικό λαό όπως τον βλάπτουν τα ναρκωτικά. Δεν είναι σαν να ποτίζει δενδρίλια κανάβεως και σαν να καλλιεργεί ηρωίνη και σαν να καλλιεργεί κοκαΐνη. Όταν ποτίζεις, το ίδιο πράγμα δεν ποτίζεις. Βλάπτει το ένα, και όχι βλάπτει, σκοτώνει άμεσα. Το ένα σκοτώνει έμεσα, το άλλο σκοτώνει άμεσα με μαχαίρια, με πιστόλια, με τσεκούρια, με ό,τι πρόσφορο μέσον έχει. Μιλάω για τα ανθρωποειδή που βέβαια είναι γεμάτες αυτές οι ορδές των βαρβάρων που έχουν ενσκύψει στην Ελλάδα. Είναι γεμάτες και το δείχνουν σε κάθε ευκαιρία. Μίσος, μίσος, μίσος. Θάνατος παντού. Αναφέρομαι στο τελευταίο πλέον τραγικό που δεν ήταν με επιστολιά. Τον έσφαζαν διαρκώς τον Μανώλη τον Καντάρι. Δηλαδή έκαναν πράξη συνειδητά σε διάρκεια. Είναι αδύνατο να χωρέσει μέσα σε ανθρώπινη ψυχή και μυαλό αυτή η πράξη η οποία δυστυχώς την παίρνω σαν κορυφαία επαναλαμβάνεται διαρκώς. Με κάθε τρόπο και δεν αναφέρομαι μόνο στην μικρή εντάσσεως εγκληματικότητα, αλλά και στην μεγάλη. Επομένως, ο ρόλος της Εκκλησίας να υποθάλπει τους εγκληματίες κατά οποιονδήποτε τρόπο, πώς μπορεί να σταθεί στις συνειδήσεις των Ελλήνων που υφίστανται όλη αυτή την βία. Κοιτάξτε, θα ήθελα να διαγραφεί η λέξη υποθάλπη εγκληματίες. Δεν υποθάλπη η Εκκλησία εγκληματίες. Το παίρνω πίσω και θα το πω διαφορετικά. Δεν υποθάλπη εγκληματίες, σωστό. Και το ανακαλώ. Όμως βοηθάει και με αυτόν τον τρόπο, με τη βοήθεια, την άμεση και με την καθιονδήποτε τρόπο βοήθεια, είναι σαν να προσκαλεί και άλλους. Και βέβαια τους βοηθάει να μείνουν και να κάνουν ό,τι κάνουν. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα το οποίο θίγεται τώρα είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο θα χρειαζόταν ίσως μια ειδική εκπομπή να συζητηθεί. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι
ότι όλη αυτή η ιστορία είναι κατασκευασμένη και κατευθυνόμενη της λαθρομεταναστεύσεως εννοώ, και πέραν από τον εντός εισαγωγικών ανθρωπιστικό χαρακτήρα τον οποίο επικαλούνται κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να φανούν ανθρωπινότεροι από εμάς τους χριστιανούς. Αυτό το κάναμε όλοι. Αρχικώς ναι. Το κάναμε όλοι. Ναι, όλοι ναι, ναι, όλος ναι, ναι. Ο ελληνικός λαός το έκανε. Ο οποίος έχει ευαισθησίες. Βεβαίως. Αλλά αυτά είναι ένα σημείο που λες, οπ. Όχι. Κοιτάξτε, είναι προφανές. Η Εκκλησία πάντοτε βοηθούσε τους ανθρώπους όπου γης. Μην το ξεχνάτε. Όπου είχαμε θεομηνίες ή διάφορα προβλήματα από πολέμους ή οτιδήποτε άλλο. Το ξέρουμε όσες δεκαετίες βρισκόμαστε. Πάντοτε η Εκκλησία συνεκέντρωνε, θυμάστε, στις ενορίες. Έτσι, παντού. Συνεκέντρωνε τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα, χρήματα, φάρμακα κλπ. Και έτρεχε ο λαός. Φυσικά. Ο φτωχός έτρεχε και έδινε από το εισθέλημά του. Ο λαός είναι αγνός και ξέρει τι θέλει και τι κάνει. Ναι, αλλά λέει όμως βοήθησε τον παππούλη να ζήσει στη χώρα του καλά και έτσι. Και επίσης, δεν φαίνεις μέσα εδώ και εγώ, φάζει. Επειδή με συγκλονίζει ο θεσμός της εξωτερικής ιεραποστολής της Εκκλησίας, παροτρύνω και τα πνευματικά μου παιδιά και έχουν δώσει εκατομμύρια για τη βοήθεια. Άρα αυτά δεν γίνονται μόνο για θρησκευτικά έργα. Γίνονται σχολεία, γίνονται νοσοκομεία, γίνονται φάρμακα, γίνονται βοήθεια δηλαδή προς τους ανθρώπους. Τώρα άρα, όμως διψάει η δικιά μας η αυλή. Περίμενε. Yeah. Όχι, μιλώ γενικότερα. Λέω, αναφέρομαι στο ότι η Εκκλησία το τι έκανε. Το τι έκανε και κάνει. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δούμε ως δημιούργημα κάποιον και κατευθυνόμενο, το οποίο βεβαίως έχει και την ανθρωπιστική του πλευρά, διότι αυτοί που διακινούνται, είτε άνδρες, είτε γυναίκες είναι, είτε παιδιά κλπ. Είναι θύματα αυτών οι οποίοι τους χρησιμοποιούν και τους φέρνουν εδώ. Και εδώ πάλι έχουμε τον εξωτερικό παράγοντα και τους εσωτερικούς εφιάλτες, την εσωτερική μαφία όπως λένε, τα φθηνά εργατικά χέρια, τα οποία οδηγούν στην ανεργία τους άλλους και ούτω καθεξής. Και αλλά το σπουδαιότερο δεν είναι αυτό. Αυτό είναι η οικονομική πτυχή του θέματος. Το σπουδαιότερο είναι η αλλίωση της φυσιογνωμίας του τόπου. Πολύ σωστά. Βλέπεις, έρχονται και σου ζητούν τους... Είναι συγκλονιστικό. Είχαν έρθει κάποιοι Παλαιστίνοι, τραυματίες, τους έφεραν εδώ για να τους περιθάψουν στα νοσοκομεία. Και απήτησαν να βγουν οι εικόνες από τους θαλάμους του νοσοκομείου. Αντί να φιλήσουν τα χέρια και τα πόδια, που τους προσφέρεις μια βοήθεια, απέτυσε το αυτή. Έρχονται, τους βάζουμε στα σχολεία δωρεάν όλα αυτά τα πράγματα και σου λέει να φύγει το μάθημα των θρησκευτικών ή να αλλάξει ο χαρακτήρα, ώστε να μην γίνεται προσευχή, να κατεβούν οι εικόνες ή να αυτό κλπ. Το καταλάβατε πού πάει το πράγμα. Πάνω σε αυτό θέλω να πω το εξής. Ότι δεν είναι ανθρωπιστικό το πρόβλημα. Και επειδή, μισό λεπτό να πω και κάτι άλλο, και επειδή ακούω από πολλούς να λένε ότι και εμείς υπήρξαμε μετανάστες που πήγαμε στην Αυστραλία, στην Αμερική, σύγχρονα. Καμία σχέση. Έτσι, καμία σχέση. Διότι εκεί έγιναν προγραμματισμένα με πρόσκληση, με υγειονομικούς ελέγχους εδώ, υγειονομικούς ελέγχους εκεί. Και ήξεραν ο καθένας, έχω ακούσει εκπομπές, όσες διαφεύγουν έτσι. Ακόμη και λέγονται ας πούμε, ήξεραν πού εργάζεται ο καθένας, πού μένει ο καθένας. Να μην έχει εγκληματίσει, να μην έχει παρανομήσει, ακριβώς, να μην έχει κάνει το... και ούτω καθεξής. Δηλαδή, να είναι χρήσιμος για την κοινωνία στην οποία χρήσιμο. Πηγαίνει. Και να έχει εργασία, να μην είναι ζει παρασιτικά. Και με τροχαία παράβαση πάει σπίτι του. Ακριβώς. Με τροχαία παράβαση σπίτι του. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου τα ίδια πράγματα. Συμφωνώ. Και ας μην αλλά... παραπληροφορούν. Κοιτάξτε, η συντήρηση αυτής της μάζας, της ανθρώπινης μάζας, η οποία έρχεται και η οποία, επιτρέψτε μου να βάλω και άλλη μια διάσταση, δεν είναι συνήθως όταν γίνονται πόλεμοι τους οποίους επικαλούνται ή οτιδήποτε άλλες εσωτερικές ταραχές και υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους, τα θύματα είναι γέροι και γυναικόπαιδα. Οι νέοι οφείλουν να μένουν εκεί και να πολεμάνε για την αλλαγή του καθεστώτος ή οποιοδήποτε άλλο και τέλος πάντων την υπεράσπιση των δικαίων τους και της πατρίδας τους.
Εδώ δεν έχουμε γέρους και γυναικόπαιδα που δυστύχησαν. Έχουμε νέους. Εισβολή στρατού. Εισβολή μαχήμου. Στρατού, βεβαίως. Μαχήμου. Μαχήμου. Και προσέξτε. Ένα δολάριο ζουν σαν φύλαρχοι στη χώρα τους το μήνα και βρίσκουν 8 με 10 χιλιάδες δολάρια να δώσουν στο δουλέμπορο για να τους φέρει ή στο μεταφορέα για να τους φέρει. Αυτό σας είπα. Και το θέμα είναι. Κατευθυνόμενη ροή. Ναι. Όμως, βλέπουμε την Εκκλησία να συνεισφέρει και να συμβάλλει με τον τρόπο αυτό, ταΐζοντας, συντηρώντας, δίνοντας ευκαιρίες, δουλειές, οι οποίες δεν έχει ο Έλληνας, τις οποίες δεν παίρνει ο Έλληνας. Και επίσης, να θέσω και μια άλλη παράμετρο για να μου το πείτε όλο μαζί. Φτάνουμε στο σημείο, αντί να εκπληρώσουμε την υπόσχεση των προγόνων που μας ελευθέρωσαν της Τετάρτης Εθνοσυνελεύσεως για το τάμα, και είναι σήμερα η γιορτή, είναι έτσι η σημαδιακή ημέρα, έτσι, το τάμα στο Σωτήρα Χριστό, στο Χριστό που μας έσωσε από τους Τούρκους, από θα ήμασταν, να μην πω εγώ τι θα ήμασταν, μπορεί ο καθένας να σκεφτεί τι θα ήμασταν. Αντί λοιπόν να εκπληρώσουμε το τάμα που όλος ο ελληνικός λαός τότε που απελευθερώθηκε και ήξερε τι θα πει σκλαβιά, έταξε στο Χριστό, αντί να κάνουμε το τάμα, κάνουμε το τέμενος. Άλλα βάρη στον ελληνικό λαό για να γίνει το τέμενος, γιατί εκείνος έχει δικαίωμα, ενώ εγώ δεν έχω δικαίωμα να ακούω την καμπάνα μου. Τι ανήκουν στα πράγματα είναι αυτά και ποια θα είναι η θέση που θα πάρει και η Εκκλησία σε αυτό το θέμα. Και πού, στην ναυτική βάση, στο δημόσιο σήμα. Δηλαδή η καταστροφή της Ελλάδος για εξυπηρέτηση ποιου στόχου, του αφελληνισμού και αποχριστιανισμού. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι είναι κατευθυνόμενο όλα αυτά και από εξωτερικούς παράγοντες και από τους εσωτερικούς εφιάλτες. Και μην ξεχνάτε αυτό το οποίο αποδίδεται στον Κίσιγκερ, ναι, πριν από 10-12 χρόνια ότι το είπε, ότι αυτό το λόγο για να τον ελέγξουμε πρέπει να τον πλήξουμε. Πρέπει να τον πλήξουμε στην πίστη του, στην παράδοσή του, στη γλώσσα του. Αυτά τα οποία πλήττονται συστηματικώς επί δεκαετίες. Ναι, αλλά βρήκε τώρα εφαρμοστές αυτό. Βρήκε αυτό λέω. Έτσι, είναι η εσωτερική εφιάλτες. Ναι, ναι, ναι. Το έχω πει πόσες φορές σήμερα. Θέλω να πιστεύω, πατέρα Γεώργη, ότι και όχι μόνο η ηγεσία της Εκκλησίας, αλλά και όλοι οι ιερείς θα συνειδητοποιήσουν τον τεράστιο κίνδυνο και θα περιορίσουν το φιλανθρωπικό έργο, τουλάχιστον θα το στρέψουν το φιλανθρωπικό έργο στο χυμαζόμενο ελληνικό λαό, που είναι η δικιά μας αυλή που διψάει που λέω τώρα, έτσι, και οι άλλοι κάπως πρέπει να τα καταφέρουν. Και αυτοί, μέχρι να δούμε τι θα γίνουμε και εμείς, γιατί για μας είναι θέμα πλέον υπάρξεως, επιβιώσεως. Μία άλλη, δεν θέλω να σας το ρωτήσω αν θα το κάνει η Εκκλησία και αν θα το κάνουν οι ιερείς, γιατί δεν μπορείτε να μου πείτε προφανώς τι θα κάνει ο κάθε ιερέας και πού θα στρέψει την προσοχή του, αλλά εγώ εύχομαι να αντιστρέψει στον Έλληνα, γιατί την έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και... Ήδη, μισό λεπτό τώρα να απαντήσω σε αυτό. Είπατε προηγουμένως ότι οι άνθρωποι εμπιστεύονται τον πνευματικό τους πατέρα και αναφέρονται σε αυτόν. Όντως έτσι είναι. Είμαι πνευματικός πατέρας. Είστε πνευματικός και ξέρετε. Και μάχημος ιερέας στην πρώτη της πρώτης γραμμής. Ναι. Λοιπόν, και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του για μας. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέτε, τώρα το να γίνουν κάποιες και να πει ένα πιάτο φαΐ και αυτός που δεν έχει, είναι πεινασμένο, θύμα και αυτός αυτών των παραγόντων που τον εκμεταλλεύονται από εδώ και από εκεί, αυτό είναι μια πράξη φιλανθρωπίας και καλά κάνει και γίνεται. Εφόσον είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά και τούτο ποιήσε, κακίνο μία φιένε. Διότι εκείνο το οποίο είναι η διάχυτος αντίληψη, το ακούω να λέγεται από πολλές πλευρές και δημοσία και από τηλεόραση κλπ, είναι ότι οι Έλληνες πολίτες, επομένως και τα μέλη της Εκκλησίας, είναι ο εχθρός του κομματικού προσωπικού, του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Ό,τι το παραμικρό να κάνει, συλλαμβάνεται ή διώκεται. Ενώ οι άλλοι παρέχουν, στους άλλους παρέχεται ασυλία. Απόλυτη. Κάντε ό,τι θέλει, δεν θα σας περάσει κανείς, ναι. Αυτό είναι εγκληματικό και δείχνει ότι όλα αυτά τα οποία λένε είναι φιωριτούρες και υποκρισίες και λόγια
για να συσκοτίζουν την πραγματικότητα. Και ψέματα, κύριε. Είναι ψέματα. Ψέματα. Λοιπόν, επομένως και τούτο διποίησε και εκείνο μία φιένε. Ήδη τώρα, επειδή υπάρχουν αυτές οι πραγματικές ανάγκες, τέλος πάντων, ο καθένας κάνει το χρέος του και ως πρόσωπο, αλλά και ως προς τα πνευματικά μας παιδιά, τους κατευθύνω προς βοήθεια πολυτέχνων οικογενειών, προς βοήθεια ανέργων, προς βοήθεια ανθρώπων οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη. Δηλαδή γίνεται αυτό, αλλά δεν διαφημίζεται. Τώρα απλώς μου δώσετε την ευκαιρία, όχι για διαφήμιση. Να το πούμε όμως. Απλώς να το πούμε. Γεωργία, να το πούμε. Διότι γίνεται αυτό. Άλλη είναι η εικόνα που έχει ο κόσμος. Ακριβώς. Και γίνεται αυτό. Πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Και προσανατολίζεται προς τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπορεί να γίνουν και περισσότερα. Ασφαλώς. Και θα πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και αυτό θα φέρει και μια άλλη ενότητα. Όπως τότε. Και θα πρέπει να γίνουν περισσότερα. Θα πρέπει να είναι παιδιά μας. Είναι αίμα μας, είναι σάρκα μας, είναι μέλη της, είναι αδέρφια μας, είναι μέλη του σώματος. Και τους οφείλουμε, να σας πω και κάτι άλλο, και για το πολιτικό προσωπικό και για αυτά που λένε, μας κάνουν, δεν μπορούμε, το φιλελευθερισμός, καπιταλισμός, νεωτερικός και πράσινα άλογα. Κύριε, είσαι υπουργός των ανθρώπων, είσαι υπηρέτης των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει υπουργός. Αυτό σημαίνει υπουργός. Αυτό σημαίνει. Επομένως, σε ψηφίζεσαι για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και είσαι εκεί που είσαι για να εξασφαλίσεις τους ανθρώπους αυτούς. Είναι δικαίωμά τους η εργασία. Είναι δικαίωμά τους. Εργασία, σπίτι, εκπαίδευση, να βοηθήσεις στην δημιουργία οικογενείας. Ελευθερία. Αξιοπρέπεια. Κόψε το κεφάλι σου. Έτσι. Αυτή είναι η υποχρέωσή σου. Ακριβώς. Αν δεν τα κάνεις αυτά, πες δεν μπορώ. Και φύγε. Φεύγεις. Αν δεν αποφεύγουν. Τα άλλα όλα, το να λιμένεσαι αυτό το λαό και να καρπούσαι εσύ εις βάρος των άλλων, αυτό είσαι ανάξιος για αυτή την αποστολή. Όχι μόνο ανάξιος. Και έχει πάντοτε μπροστά σου σαν καθρέφτη τον Καποδίστρια. Ναι. Ο οποίος όχι μόνο δεν πήρε δραχμή, αλλά έδινε. Αλλά έδινε. Και ένοχος δεν είναι μόνο. Φυσικά. Ανάξιος. Ενώπιον Θεού, άστατε έχει να γίνει. Αλλά και ενώπιον ανθρώπων, φυσικά. Και μιας και λέτε για μέλη της Εκκλησίας, του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού, που έτσι είναι η Εκκλησία, να μιλήσουμε και για τα άλλα μέλη, τα καθεαυτού μέλη του ανθρώπου, τα οποία δια νόμου πλέον ορίζεται ότι θα είναι στην δικαιοδοσία του κράτους. Με την υποχρεωτική δωρεά οργάνων υπό την εξής έννοια. Εικαζόμενη συνένεση. Εικάζουμε, υποθέτω ότι συνενείς. Προσέξτε, απίστευτες διατυπώσεις και νεολογισμοί. Υποθέτω, εικάζω ότι συνενείς να πάρω το χέρι στο πόδι, στο μάτι, στο σκόκι. Εάν δεν το έχεις αρνηθεί ρητός. Μα προσέξτε όμως κάτι όχι, άλλο. Αυτό ναι, εάν δεν το έχεις αρνηθεί ρητός. Επαφτάζω. Ναι, εάν δεν το έχεις προηγουμένως. Δηλαδή πρέπει να πάω να κάνω δήλωση ότι δεν θέλω ναι. Και τότε καλύπτομαι. Αλλιώς με σφάζουν. Ναι, και έχουμε επιστολές πώς το λένε, και επισκόπων και ιερέων και φυσικά. Ειδικών και γιατρών. Έχουμε μια ομάδα γιατρών η οποία έστειλε προς όλους τους βουλευτές μια εκπληκτική επιστολή που τα λέει όλα ότι δεν μπορείτε να κάνετε τέτοιο πράγμα. Και τα λένε οι γιατροί οι οποίοι λένε θα τους μετατρέψετε τους γιατρούς σε εμπόρους οργάνων. Ακριβώς. Ποιος δίνει τα περισσότερα να πάρω. Ακριβώς. Φαντάζεστε τώρα ένα ατύχημα ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος θα ανοίξει την όρεξη αντί να πέσουν πάνω του οι γιατροί για να τον σώσουν, θα ανοίξει την όρεξη το σηκώτη του, η καρδιά του, ο σπλίν ή οποιοδήποτε είδατε άλλο όργανο ζωτικό. Στο κωσυφοπαίδιο που τώρα μετά από τόσα χρόνια βγαίνουν. Βεβαίως. Πώς έσβαζαν τους ανθρώπους για να τους πάρουν τα όργανα να τα εμπορευθούν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πού θα οδηγηθούμε, σε τι ανθρωποφαγία θα οδηγηθούμε. Έχουμε από το 1974 1619 εχμάλωτους, οι οποίοι έχουν βαφτιστεί αγνοούμενοι στην Τουρκία, εχμαλωτιστέντες στην Κύπρο από τον τουρκικό στρατό, και τον οποίο αγνοείται η τύχη και βρήκαν την ευκαιρία να τους ονομάσουν αγνοούμενους. Επειδή τους αγνόησαν, αντί να τους πούν αγνοημένους, τους εχμαλώτους πολέμου με τα δικαιώματα βάσει διεθνούς δικαίου, και κανείς δεν ξέρει τι τους κάνει αυτούς τους ανθρώπους.
και τι πειράματα γίναν πάνω τους και τι ανταλλακτικά, σε τι ανταλλακτικά ανθρώπινα μετετράπησαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή ο Χίτλερ φαίνεται αγγελούδι μπροστά σε αυτά που γίνονται σήμερα. Ο Μέγκελε και όλοι αυτοί φαίνονται αγγελούδια. Και βλέπουμε λοιπόν να το λένε και προσέξτε, λέει, σου δίνουμε τη δυνατότητα να πας, να είσαι συμβολιογράφο ή στο ΚΕΠ ή σε κάποια δημόσια αρχή, να μπει στη διαδικασία να μας κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση, μια ολόκληρη δήλωση, ένα συμβόλαιο, ότι δεν επιθυμείς να γίνεις, προσέξτε, δωρητής οργάνων σώματος. Τι είδους δωρεά είναι αυτή, δεν την καταλαβαίνω. Θα σας πω. Και έτσι όταν έρθει εκείνη η ώρα, εμείς θα το σεβαστούμε υποτίθεται και δεν θα σου πάρουμε. Αλλά όλα αυτά, όταν θα συμπεριληφθούν στην κάρτα του πολίτη, η οποία κάρτα του πολίτη θα είναι στα χέρια, είναι ένα τσιπάκι που δέχεται, γράφει, σβήνει, κάνει ό,τι θες. Δεν πρόκειται να γίνουν αυτά. Μακάρι. Τότε λοιπόν θα αλλοιώνεται ακόμα και η εκ των προτέρων άρνηση κάποιου να γίνει θύμα της αγοραπολισίας, του εμπορίου των ανθρωπίνων οργάνων, θα πηγαίνει στα σκουπίδια. Έτσι. Κοιτάξτε, αυτή η υπόθεση της κάρτας του πολίτη κλπ. Είναι μια βρωμερή ιστορία, η οποία δεσμεύει την προσωπικότητα του ανθρώπου και αναιρεί την ελευθερία του ανθρώπου. Είναι κάτι που όχι, το ανέφερα αυτό για να πούμε για την εικαζόμενη συνένεση. Όπως και αν ονομαστεί, δεν έχει καμία δικαίωση. Λοιπόν, ελπίζω με τη χάρη του Θεού να εύχομαι όποιοι επιβουλεύονται το λόγο με αυτόν τον τρόπο να φύγουν πριν προσλάβουν να κάνουν αυτή την ακατανόμαστη ισχυμία. Πέραν αυτού όμως, όσον αφορά στο θέμα αυτό, το οποίο έχει την ιατρική διάσταση, το θέμα της μεταμοσχεύσεως αυτό, και την θεολογική διάσταση. Ως προς τη θεολογική διάσταση, είναι κάτι καινούριο αυτό των τελευταίων δεκαετιών, το οποίο μέσα από τους διαφόρους όρους και προϋποθέσεις, τη μία του Χάρβαρτ, την άλλη του Α, την άλλη του Β, που τροποποιούν τους όρους, σου δημιουργεί υποψίες ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει και η ιατρική κοινότητα το αποκάλυψε επί της ουσίας είναι... Ναι, η ιατρική κοινότητα είναι διχασμένη. Κυριολεκτικά, άλλη είναι υπέρ, άλλη είναι κατά, με να ψάξουμε λίγο το γιατί είναι μεγάλη. Υπέρ, αυτοί που είναι υπέρ. Ναι, σε αυτό μπορείτε να καλέσετε δεν απαντούν, κάποιους να κάνουν... Ναι. Και οι οποίοι δεν απαντούν ναι. στην... Λοιπόν. Σε όλα αυτά που λένε οι άλλοι συναδελφοί τους ότι θα γίνει ένα καθαρό εμπόριο. Αλλά στα χέρια ύστερα κάποιων. Και από αυτό το τελευταίο νομοσχέδιο, το οποίο εν κρυπτό και παραβίστο, εν μέσω θέρι εψηφίστη, οι υποψίες αυτές αυξάνονται. Μα γίνονται βεβαιότητα πλέον, πατέρα. Γίνονται βεβαιότητα. Μην κρυβόμαστε τώρα για να δει τι μας ακούει ο κόσμος. Λοιπόν, και εσείς είστε συνηθισμένος να σας ακούει ο κόσμος. Προσέξτε τώρα. Είναι η θεολογική διάσταση του θέματος. Δεν λαμβάνουμε ζώντα όργανα, ζώντος οργανισμού. Και για τη λήψη των οργάνων ναρκώνεται ο ασθενής, ο οποίος είναι ζωντανός. Άρα σκοτώνουμε έναν άνθρωπο για να του πάρουμε τα όργανα πριν πεθάνει. Το ότι εγκεφαλικός μπορεί να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, η οποία λέγεται ότι δεν είναι αναστρέψιμη, αυτό είναι αμφισβητούμενο από είναι τους γιατρούς που έχω διαβάσει. Ναι. Αλλά εγώ σας λέω και κάτι άλλο, η θεολογική παράμετρος του θέματος. Mm. Αυτά τα δευτερόλεπτα, αυτά τα λεπτά, αυτές τις ώρες ή αυτές τις ημέρες, που ο άνθρωπος θα ζήσει με μηχανική υποστήριξη. Το παραδέχομαι. Δεν είπα ότι θα ζούσε χωρίς μηχανική υποστήριξη. Θα πέθαινε, αλλά με τελεσίδικο θάνατο. Λοιπόν, αυτά τα χρονικά διαστήματα, ζει ο άνθρωπος, η ψυχή του λειτουργεί πλήρως και γίνεται μια μεγάλη πάλι, που ο Θεός για να επιτρέψει να ζήσει, όπως βλέπουμε και τους ανθρώπους σε κομματώδη κατάσταση, αυτούς που λέμε είναι φυτά ή οτιδήποτε άνθρωπο, για να επιτρέπει ο Θεός να ζουν, πάει να πει ότι εκείνη τη στιγμή αυτή η ψυχούλα παλεύει και καθαίρεται. Με ποιο δικαίωμα εγώ θα τους τραβήξω το σωληνάκι και θα τους κόψω αυτή τη δυνατότητα, θα τον σκοτώσω δηλαδή μια ώρα αρχίτερα
και θα τους στερήσω αυτή τη δυνατότητα. Λένε, πατέρα Γεώργιε, οι γιατροί αυτοί, μια ομάδα γιατρών, ο κύριος Καρακατσάνης, ο κύριος Κουντουράς, ο κύριος Γίτας, ο κύριος Τσαντήλας και ο κύριος Κωνσταντινίδης, καθηγητές και διευθυντές ιατροί του ΕΣΥ και του ιατρικού σχολείου του. Βεβαίω, καθηγητές του Πανεπιστημίου. Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λένε στην επιστολή του προς τους βουλευτές σε ένα σημείο: οι μεταμοσχεύσεις σήμερα βασίζονται στο θεσμό της δωρεάς οργάνων και ακριβώς γι' αυτό περιβάλλονται με ιδιαίτερη κοινωνική έγκλη. Αν στο θεσμό της δωρεάς. Ο θεσμός της δωρεάς υποκατασταθεί μια απόλυτη κρατική επιταγή που επιβάλλει την αφαίρεση των οργάνων, οι μεταμοσχεύσεις μοιραία θα στερηθούν αυτή την έγκλη. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η εικαζόμενη συνένεση δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ σε χώρες που την έχουν καθιερώσει. Και βέβαια, λέει διάφορα, ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις που εκφράζονται διεθνώς για την ταύτιση του εγκεφαλικού θανάτου με τον βιολογικό θάνατο του ανθρώπου, αυτό που είπατε προηγουμένως, με βάση ποια λογική θα πρέπει να αποκαλύπτει ο κάθε Έλληνας πολίτης, το λένε οι γιατροί αυτοί, τις πεπιθήσεις του για μείζωνα φιλοσοφικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με τη ζωή και το θάνατο και τα οποία συνιστούν αυστηρά προσωπικά δεδομένα, ποια είναι προκειμένου η θέση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και όχι μόνο δεδομένων. Θα έλεγα και κάτι για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Δεν έχει κανείς αντίρρηση για τα διπλά όργανα. Για τα? Διπλά όργανα. Μάτι, ναι, νεφρός, ναι, ναι. Όπου εκεί μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος και ένας γονιός μπορεί να δώσει το παιδί του. Έχει το δικαίωμα. Όχι, μπορεί ένας γονιός να δώσει το παιδί του για να επιβιώσει, να μην πεθάνει. Δεν είναι. Α, το να δώσει, ναι. Το να δώσει. Για τα άλλα τα ζωτικά όργανα με τα οποία πρέπει να το σκοτώσεις τον άλλον για να το πάρεις, δεν το συζητούμε. Άρα. Είναι πεδίο δόξης λαμπρών για την ιατρική επιστήμη, είτε με τη δημιουργία τεχνητών μέσων, τα οποία θα υποκαταστήσουν αυτά τα ζωτικά όργανα, είτε εάν μπορεί να γίνει μέσα από ζώα, ξέρω εγώ. Αν και εκεί οι φιλόζωοι θα εξεγερθούν. Εκεί πια θα εξεγερθούν. Εκεί θα εξεγερθούν. Είτε εάν μπορούν, αν υπάρξει κάτι, δεν ξέρουμε, η επιστήμη καλπάζει. Δεν ξέρουμε αύριο πώς μπορεί να γίνει, που αμέσως μετά το θάνατο, το βιολογικό θάνατο του ανθρώπου, να μπορείς να το πάρεις και να το χρησιμοποιήσεις. Ναι. Διαφορετικά, όχι. Δείτε κάτι. Και μάλιστα με αυτόν τον επέσχυντο, θα το έλεγα, υποχρεωτικό τρόπο, ο οποίος και άθλιο, γιατί έχει οικονομική και διάσταση μέσα, πατέρα Γεώργιε. Πόσοι γνωρίζουν για να κάνουν αυτή τη δήλωση ή πόσοι θα πάνε να πληρώσουν στο συμβολιογράφο για να την κάνουν αυτή τη δήλωση. Πόσοι. Το οποίο θα του πει: δεν την έχει κάνει, επομένω θα παίρνω. Ναι, ναι. Με ποιο δικαίωμα. Και θα έχουμε τσακωμούς και φασαρίες. Εμείς οι γιατροί, δηλαδή, τι θα γίνουν στο τέλος. Και έχει οικονομική διάσταση, το λένε οι άνθρωποι. Έχει ναι. Θα μπει η οικονομική λοιπόν, διάσταση στο θέμα. Επομένως, και κοιτάξτε, αυτό αποτελεί ύβρι στον άνθρωπο και βαρύτατη προσβολή. Όπως βαρύτατη προσβολή και ύβρι αποτελεί και το άλλο φρούτο που έρχεται ως ονούπο, η καύση των νεκρών. Αδερφοξάδερφα είναι. Αδερφοξάδερφα είναι. Καύση των νεκρών. Είναι μέσα στο ίδιο σχέδιο. Τεκταίνεται και εξυφαίνεται από τους ίδιους παράγοντες. Μην νομίζεις ότι είναι άσχετη. Γι' αυτό θα δεις όλοι όσοι τα υποστηρίζουν έχουν ένα αντιεκκλησιαστικό μένος, ενώ αντιθέτως θα δεις ότι τα πιστά μέλη της Εκκλησίας είναι αντίθετα σε όλα αυτά. Και αντιανθρώπινο. Φυσικά, άμα είναι αντιεκκλησιαστικό, είναι και αντιανθρώπινο. Έτσι, γιατί σωστά. Βέβαια, διότι εκεί ο ένας τρώει τον άλλον. Μα η Εκκλησία είναι ανθρωποκεντρική, ενώ αυτή. Ο ένας τρώει τον άλλον. Σωστό, εκεί. Σωστό. Ενώ εδώ ο θάνατός σου είναι η ζωή μου. Ενώ για την Εκκλησία ο άλλος είναι ο αδελφός μου. Δεν θυσιάζω αυτόν για χάρη μου, αλλά θυσιάζομαι για χάρη του. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Και τώρα λοιπόν. Μας λένε, καύση νεκρών. Διαβάζω την επιστολή που έδωσε, που είχε στείλει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ο επίσκοπος Αχρίδος, και ο οποίος λέει, απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου για την καύση των νεκρών. Λέει, μήπως και είναι οι άνθρωποι τα νεκρά άλογα, τους σκυλούς, τις γάτες και τις μαϊμούδες. Εγώ δεν άκουσα ποτέ, λέει, κάτι τέτοιο. Άκουσα και είδα να τα θάβουν. Θάβουν τα νεκρά ζώα, τα οποία δεν έχουν αιώνιο ψυχή. Και γιατί λοιπόν να ασκείται βία στα νεκρά σώματα των ανθρώπων που είναι κύριοι όλων των ζώων πάνω στη γη.
Δεν θα ήταν από κάθε άποψη πολύ πιο εύλογο ένας αποτεφρωτήρας για τα ψόφια ζώα, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, από ότι για τους ανθρώπους? Και λέει κάπου παρακάτω στην επιστολή του ότι εγώ στην Αμερική είδα τους τάφους των μεγάλων προέδρων Wilson, Roosevelt, Lincoln και άλλων πολύ σημαντικών προσώπων. Κανείς από αυτούς δεν έχει αποτεφρωθεί. Και τέλος, με ποια λογική, λέει παρακάτω, πολεμούμε τα κημητήρια, ιδιαίτερα σε τούτη τη χώρα όπου το κημητήριο λειτουργεί σαν εθνική περηφάνεια, σαν πηγή έμπνευσης και, αν το θέλετε, σαν το βιβλίο του κράτους? Κοιτάξτε, ο στόχος είναι ένας. Ο Χριστός, η Εκκλησία, ο άνθρωπος. Λοιπόν, ξεκινώ από το στόχο όλων αυτών των επιθέσεων και μετά, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και κάτι παραπάνω. Ναι. Αν και μας μένει πολύ λίγος χρόνος, πατέρα Γεώργη, η συζήτηση μαζί σας είναι ευλογία. Θα ήθελα να παρακαλέσω, αν μπορούμε έστω και για λίγο χρόνο, να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους τηλεθεατές που θέλουν να ρωτήσουν κάτι τον πατέρα Γεώργιο. Ας βγάλουμε γραμμές, έστω και για λίγα λεπτά, στον αέρα. Παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς που σήμερα μας κάνετε και για μια ακόμη φορά την τιμή να μας παρακολουθείτε, εάν θέλετε επικοινωνήστε μαζί μας και κάντε μόνο ερώτηση στον πατέρα Γεώργιο για να μπορέσει να την απαντήσει. Για πολύ λίγο όμως χρονικό διάστημα. Πατέρα Γεώργιο, συνεχίστε, με συγχωρείτε που σας διέκοψα στο συλλογισμό σας για αυτό το τεράστια σημασία θέμα. Οι καύσεις των νεκρών είναι έξω από την ελληνική και την ορθόδοξη παράδοση. Δηλαδή, άρα είναι οπισθοδρόμηση. Φυσικά είναι οπισθοδρόμηση. Και φυσικά είναι οπισθοδρόμηση. Όλα αυτά που λέμε είναι οπισθοδρόμηση. Με το μανδύα του συγχρονισμένου, του καινούριου, του μοντέρνου. Αλλά όλα είναι οπισθοδρομικότατα. Μας μεταφέρουν χιλιάδες χρόνια πίσω. Αυτό ας το μάθει ο κόσμος για να μην παραπλανάτε από τους καλοθελητές. Λοιπόν, ο Χριστός ετάφη. Οι Απόστολοι ετάφησαν. Όλοι οι Άγιοι ετάφησαν. Όλοι οι προγονοί μας ετάφησαν. Οι ήρωες ετάφησαν, οι γονείς μας ετάφησαν. Εκείνο το οποίο είναι στο στόχαστρο είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Διότι είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότης και επομένως ως ψυχοσωματική οντότητα αγιάζεται ή κατακρίνεται αναλόγως με τη συμπεριφορά του. Και με το έργο. Να πάμε να ακούσουμε ένα τηλεθεατή. Παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Να είστε καλά. Να την ξαναπαίξετε σε επανάληψη. Αξίζει πολλά αυτή η εκπομπή σήμερα. Υπόθηκαν πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εκεί τον πατέρα. Για ποιο λόγο έχουμε βάλει στο περιθώριο 1 εκατομμύριο περίπου, 1 εκατομμύριο ανθρώπους που πάνε με το παλαιό ημερολόγιο, και για ποιο λόγο μόνο εμείς οι Έλληνες πάμε με το νέο? Γιατί πετάξαμε το θρησκευτικό μας ημερολόγιο, ενώ δεν το έχουν κάνει οι Ρώσοι, δεν το έχουν κάνει όλοι οι άλλοι ορθόδοξοι χριστιανοί, και δεν βλέπω να τους εμποδίζει αυτό σε τίποτα. Εδώ που τα λέμε δεν το έχουν κάνει ούτε οι Εβραίοι ούτε οι Κινέζοι, όλοι έχουν ένα θρησκευτικό ημερολόγιο και ένα εμπορικό για να εμπορεύονται. Εμείς γιατί το αλλάξαμε? Μήπως αυτό το κάναμε για να πλησιάσουμε τους παπικούς και να γιορτάζουμε Χριστούγεννα μαζί τους, ενώ θεωρούμε τους παπικούς αιρετικούς? Και ποιες άλλες αλλαγές έχουν γίνει σήμερα στην Ορθοδοξία, και κατά πόσο πάμε με τους ιερούς κανόνες που μας άφησαν οι πατέρες? Γιατί το... Να είστε καλά, έπρεπε να σας πω ότι είναι 1,5 λεπτό χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας για να μας κάνετε την ερώτησή σας. Δική μου παράληψη και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Παρακαλώ, πάμε σε μια επόμενη γραμμή. Μάλιστα, με ακούτε? Σας ακούμε, βέβαια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πού είστε ευλογημένοι άνθρωποι? Πού είστε ευλογημένοι άνθρωποι? Να σας ακούσει ο κόσμος όλος. Πού είστε? Μιλάτε, βγείτε στα κανάλια. Πατέρα, εσείς μιλήστε. Χανόμαστε, δεν το βλέπετε? Όλοι το βλέπουμε. Τι θα κάνουμε? Μία λύση υπάρχει? Σας παρακαλώ λίγο πιο μακριά το ακουστικό για να ακούμε καθαρά τα καλά σας λόγια, για τα οποία σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είστε ευλογημένοι άνθρωποι? Υπάρχει κάποια λύση? Να σας ακούσει ο κόσμος, να σας ακούσουμε. Δίψαμε, έχουμε ανάγκη από ανθρώπους σαν και εσάς. Παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε ό,τι μπορείτε και εμείς μαζί σας. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πατέρα Γιώργη, βλέπετε πόση ανάγκη έχει ο κόσμος από την παρουσία τη δική σας, όχι προσωπικός του πατρός Γεωργίου μόνον, αλλά ιερέων που με παρησία μιλάνε στον άνθρωπο με ανθρώπινη γλώσσα και όχι ξύλινη. Πεποίθησή μου είναι του Αποστόλου Παύλου, αληθεύοντες εν αγάπη, την αλήθεια με αγάπη. Έχουμε μία ακόμα γραμμή. Πάνε μαζί. Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Απόστολος Παύλος και ο Χριστός ήταν Εβραίοι, δεν ήταν. Ταυτήκανε με τον τρόπο το δικό τους. Ο Αχιλλέας, ο δικός μας, ο προπάτορας, ταύτηκε, κάηκε. Πού είναι το πρόβλημα δηλαδή. Πού είναι το πρόβλημα. Μια θρησκεία μας φέρανε πριν 2.000 χρόνια. Συνεργαζετρήσαν εδώ, πουλάει το μαγαζάκι τους, τώρα το μαγαζάκι τους δεν πουλάει, τι να κάνουμε τώρα. Απλά πράγματα. Την άποψή μου λέω, έτσι. Βεβαίως. Και σας δίνουμε το χρόνο να την πείτε. Θέλετε να κάνετε κάποια ο ερώτηση. Κύριος, ο κύριος εκεί έπαιρνε την στέγη προπάτορα τον Αβραάμ και τον Ισαάκ που ήρθε από την πόλη Ούρ της Μεσοποταμίας και μας μετέφερε και θρησκεία. Εμείς έχουμε προπάτορα τον Δαναό, τον Απόλλωνα και πολλούς πολλούς άλλους πατέρες και προγόνους. Και οι οποίοι είχαν και την διαδικασία της καύσης. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι απολύτως σεβαστό. Προσωπική άποψη εκφράζω. Είναι απολύτως σεβαστό. Ο καθένας είναι ελεύθερος και αυτή την ελευθερία που έδωσε, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ο Θεός στον άνθρωπο, είναι εκείνος πρώτος που τη σέβεται σε όλους. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά εμείς. Είναι απολύτως σεβαστό και γι' αυτό σας δίνουμε το χρόνο να πείτε όλο αυτό που θέλετε. Πάμε σε μια τελευταία γραμμή, παρακαλώ, γιατί ο χρόνος εξαντλείται. Κύριε Γεροπουλέ, εγώ σε μ' ακούτε. Μάλιστα. Σας... Είμαι η κυρία Κατερίνα από το Γκίδι. Σας ακούμε, κυρία Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραίες εκπομπές που κάνετε και θρησκευτικού περιεχομένου. Και θέλω να ρωτήσω τον πατέρα Γεώργιο, η επίσημη εκκλησία ποια θέση έχει σε όλα αυτά τα θέματα και σε όλα αυτά που μας περιμένουν, να μην χτυπάνε οι καμπάνες, να αναγεθεί το τέμενος. Τα είπαμε αυτά, κυρία Κατερίνα. Θα δώσουμε το χρόνο, επειδή ο χρόνος τελειώνει. Ευχαριστώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Πατέρα Γεώργιε, έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας και τα οποία είναι δικά σας για να πείτε... Το πρώτο θέμα για το παλαιό ημερολόγιο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι μια ανοιχτή πληγή, πραγματικά. Και εύχομαι να επανεξεταστεί και μπορεί να γίνει απλούστατα, να λυθεί το θέμα αυτό, όπως ήδη έχει γίνει σε μερικές περιοχές, όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εορτάζουν με το παλαιό ημερολόγιο, μπορούν κάποιες ενορίες να λειτουργούν με το παλαιό ημερολόγιο, αλλά να αναφέρονται εις τον οικείον επίσκοπο. Το πρόβλημα δεν είναι οι μέρες, 13 μέρες πριν ή 13 μετά, το θέμα είναι της υπακοής στην εκκλησιαστική ιεραρχία. Διότι αυτό μπορεί να λυθεί, πιστεύω, με καλή θέληση εκατέρωθεν. Με καλή θέληση εκατέρωθεν μπορεί να λυστεί. Τώρα για τον άλλο τον κύριο που ανέφερε για το Δαναό και τους 12, για τους 12 θεούς και τα διάφτα, θα πρέπει να ξέρει ότι είμαι πολύ περισσότερο Έλληνας από αυτόν. Για μένα και ο Σωκράτης και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και όλοι οι άλλοι είναι οι πρόγονοί μου, είναι οι παππούδες μου, οι οποίοι δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστό διότι δεν είχε ενανθρωπίσει, αλλά οι οποίοι ήδη είχαν κάπως φώτιση. Μια φώτιση για να μπορέσουν να τον περιμένουν. Μην ξεχνάμε τον Προμηθέα Δεσμότη του Εσχύλου, όπου περίμενε το Σωτήρα να έρθει να τον λυτρώσει εκεί πέρα. Και πρέπει να ξέρει, ας το μελετήσει αυτό, το κοιτάξει καλύτερα, ότι η αρχαιολατρία την οποία πρεσβεύει δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα μας, με τον Ελληνισμό, είναι made in USA, επομένως είναι εισαγόμενο προϊόν για να χτυπήσει την Εκκλησία. Ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός, μπορεί κατά το ανθρώπινο να ή το Εβραίος, αλλά ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ο Θεός, ο ένας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο είναι Θεός όλων των ανθρώπων και η Εκκλησία που είναι το σώμα Χριστού έχει ως αποστολή να συνάξει εν εαυτή πάντα τα πρόβατά της οπουδήποτε και αν ευρίσκονται
και να κατακλείσω και σε στέμι μάρτυρες όσες εσάρτη του γης, και αυτό γίνεται και θα γίνει, και να κατακλείσω το λόγο για την κυρία που απογοητευμένη είπε πέστε τα και τι θα γίνει. Να της πω ότι ζει Κύριος ο Θεός και ποια είναι η λύση, από πού θα έρθει, είναι αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Αυτά τα δύο κανείς δεν μπορεί να σας τα πάρει έξω αν τύχει και τα δώσετε με το θέλημά σας. Εάν λοιπόν εμείς κρατήσουμε στην καρδιά μας το Χριστό και την ψυχή μας και τα νοιαζόμαστε για αυτά, κανείς δεν μπορεί να μας πάρει, διότι μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Πατέρα Γεώργιε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Σας ευχαριστώ για όλα τα πολύ ενδιαφέροντα και εξαιρετικά σημαντικά που μας είπατε, για το λόγο αγάπης που εκφέρατε για μια ακόμη φορά. Και θέλω και όλους εσάς να σας ευχαριστήσω, όλους εσάς αγαπητοί φίλοι που μας θυμάτε με το να παρακολουθείτε τις εκπομπές και να συμμετέχετε στις εκπομπές μας. Ήταν τόσο πολλά και ενδιαφέροντα που ακροθυγώς είπε ο πατέρας Γεώργιος, ώστε δεν μπορούσαμε να διακόψουμε για να σας δώσουμε συμμετοχή. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε την Δευτέρα με τη δική σας εκπομπή Φωνή Λαού, Οργή Θεού στις 9.30 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.